Καλό στο κουβάνο. Καλό στο κουβάνο. Τι κοιτάτε ρε μαλάκες, εκλογές σήμερα, ψηφίσαμε. Και τι ψηφίσαμε. Τι ψηφίσαμε. Πείτε μου τι. Κουβανό ψηφίζει, όλη η Ελλάδα ψηφίζει κουβανό. Τι ποτάμια, τι ΣΥΡΙΖΕΣ, τι δέντρα, τι ελιές. Ας το διάλογο με τα κομματά σας. Είπαμε εδώ ψηφίζουμε κουβανό. Εντάξει. Σάιμπερ. Κουβανός. Θα βγούμε 40% θα πάρουμε τώρα και 100% την άλλη Κυριακή. Άντε. Πάμε να δούμε και τα παιχνιδάκια τώρα. Πρώτο παιχνίδι, Ξάνθη Γιάννενα. Η Ξάνθη αγωνιστική πέρασε, δεν τα κατάφερε. Κερδίσε ο Παλαισικέργυρα 0-0, έμεινε πίσω. Θέλει να βγει στην Ευρώπη ο Πανόπουλος. Τα Γιάννενα τώρα έρθαν στην ΑΔΑ 2-2 με τον Παθρακικό. Σας το δώσαμε αυτό εκεί, την περασμένη εβδομάδα. Μην ξεχνάτε. Δύσκολο παιχνιδάκι, αλλά πιστεύω θα το πάρει η Ξάνθη. Γαβγίζει και ο Πανόπουλος με ανακοινώσει και αυτά θα το πάρει. Πάμε στον Άσο, υπάρχει σε καλή απόδοση. Δεύτερο παιχνίδι, Κέρκυρα Βέρεια. Κέρκυρα χρυσόπαλη στην άτομη με την Ξάνθη, 0-0, έμεινε χαμηλά. Η Βέρεια έβαλε 4 του όφη. Πιανού όφη τώρα, δεν υπάρχει όφη. Έτσι όπως έχει γίνει. Είναι ντέρμπι τώρα εκεί πέρα, γιατί και οι δύο ομάδες το θέλουν. Η μία για να βγει η Ευρώπη και η άλλη για να σωθεί. Πάμε στο χ, υπάρχει σε καλή απόδοση και πιστεύουμε να τα μοιράσουν εκεί πέρα, διότι δεν θα έχουν πρόβλημα. Τρίτο παιχνιδάκι πάλι από Ελλάδα. Παθρακικός Λεβαδιακός. Παθρακικάρα την αγωνιστική που πέρασε, ήρθε 2-2 με στα Γιάννενα. Δικαιούτανε τη νίκη, εντάξει, δικαιούτανε. Πάει να τη σώσει τη χρονιά, πάει να σωθεί η Παθρακικάρα. Ο Λεβαδιακός νίκησε 3-1 τον Αστέρα Τρίπολη, τον εγλέντησε. Τον εγλέντησε 3-1. Ο Κομπότερο τσέρτηκαν εκεί, πάει για θαύματα πάλι. Μυρίζει το παιχνιδάκι, τώρα τι μυρίζει. Θα ποντάρουμε στο χ. Θα ποντάρουμε στο χ σε αυτό το παιχνίδι, γιατί και οι δύο ομάδες θα μείνουν ευχαριστημένες. Εντάξει, θα βρούμε αυτή εκεί πάνω. Περνάμε και σε ισπανικό παιχνίδι τώρα, Λα Κορούνια Γρανάδα, ο θάνατος της ζωής μου. Και οι δύο ομάδες χαροπαλεύουν για την παραμονή στην κατηγορία. Η Γρανάδα έχασε από την Ατλέτικο πολύ εύκολα 2-0 την περασμένη αγωνιστική. Η Λα Κορούνια έφαγε 4 από την Μπαρτσελόνα, έβρεξε εκεί πέρα. Βέβαια η Γρανάδα είναι κάπως χειρότερη από τη Λα Κορούνια φέτος και θα ποντάρουμε στον Άσο. Το Ντεπορτίβο αυτά τα παιχνιδάκια θα τα καθαρίσει τώρα από εδώ και πέρα. Θα σωθεί η καλύτερη ομάδα. Πάμε στον Άσο, πάρει σε καλή απόδοση. Περνάμε σε ένα ακόμα παιχνίδι από Ισπανία, το Derby Valencia Sevilla. Και οι δύο ομάδες τρέχουν για Champions League. Ανεβασμένη Valencia, ανεβασμένη Sevilla. Sevilla την περασμένη αγωνιστική κέρδισε σβηστά 2-0 τη Μάλαγα. Δεν χρειάστηκε να ιτρώσει και έμεινε τρίτη. Δύσκολα κέρδισε η Villarreal την Αλμερία 3-2 και πάνε και οι δύο ανεβασμένες για το Derby. Πάμε στον Άσο, ποντάροντας στην έδρα, καθώς και η Valencia με την έδρα της τους έχει καθαρίσει όλους. Δύσκολα χάνει, ενώ τους κερδίζει και όλους. Συνεχίζουμε παιχνίδι από το γαλλικό πρωτάθλημα τώρα, Montpellier Nantes. Δέρμπι και αυτό, καθώς οι δύο ομάδες τρέχουν για έξοδο στην Ευρώπη. Η Montpellier την αγωνιστική πέρασε κατάφερε και κέρδισε 2-3. Ενώ η Νάντι έχασε από τη Μονακό 1-0 και οι δύο ομάδες τρέχουν κοντά στην αθμολογία. Δύσκολο παιχνιδάκι. Θα ποντάρουμε στην goal goal, υπάρχει καλή απόδοση γιατί είναι δέρμπι. Στα γαλλικά παιχνίδια δύσκολα βρίσκει κανείς, όλα γίνονται. Πάμε στην goal goal όπως είπαμε. Δεύτερο παιχνίδι, Λίλ Μονακό. Άντε να βρει σημείο τώρα εκεί πέρα και οι δύο ομάδες είναι φέτος. Άστα να πάνε. Κάπως χειρότερη η Λίλ από τη Μονακό. Αλλά παίζει το τελευταίο της χαρτί για Ευρώπη. Θα τη στηρίξουμε στην προσπάθειά της. Αυτή θα ποντάρουμε στον Άσο. Πάρει καλή απόδοση. Μονακό και έτσι την άντια που είναι αγωνιστική για να μην δει. Διατηρήθηκε ψηλά, θα βγει και Ευρώπη τη Μονακό. Πάμε στον Άσο στην έδρα. 2-80. Καλή απόδοση. Πάμε και στο τρίτο παιχνίδι από Γαλλία, τον Ντέρμπι. Φέντε τι έρμη την Παρίζ Ζερμέν. Ντέρμπι για έξοδο στην Ευρώπη και για τον τίτλο. Καθώ η Παρίζ Ζερμέν έχει μείνει πολύ πίσω και κυνηγάει το πρωτάθλημα όπω η Φέντε τι έρμη. Αν νικήσει μπαίνει γερά στον κόλπο. Η παρήφαση εκτός έδρας δεν μας τα λέει καλά, δυσκολεύεται να κερδίσει. Και στην έδρα της δυσκολεύεται. Θα στηρίξουμε την έδρα της Saint-Étienne στον Άσο και θα ποντάρουμε και στο goal goal, υπάρχει σε καλή απόδοση. Τελευταίο παιχνιδάκι που θα σας δώσουμε σήμερα από Ιταλία, το Derby Ευρώπη Σαμπτόρια Παλέρμο. Η Σαμπτόρια πάει να βγει Champions League, είναι τρένο. Την περασμένη αγωνιστική πέρασε άντα από την έδρα της Πάρμα 0-2. Παλέρμο ήρθε ισοπαλή στην έδρα της 1-1 με τη Ρώμα και κυνηγάει την Ευρώπη. Χαμηλές αποδόσεις όμως στον Άσο της Σαμπτόρια είναι φαβορί. Καθώς Παλέρμο κάνει καλή χρονιά φέτος. Δεν θα κυνηγήσουμε τον Άσο. Πάμε στο goal goal. Υπάρχει εξαιρετική απόδοση και οι δύο ομάδες παίζουν πολύ επιθετικά. Είναι πολύ καλές με τις επιθετικά. Σε καλή απόδοση πάμε στο goal goal και ποντάρουμε σε αυτό. Πάμε να συνοψίσουμε λοιπόν τις προτάσεις του διημέρου ξεκινώντας. Ξάνθη Γιάννενα Άσο. Κέρκυρα Βέρεια Χ. Παθραϊκός Λεβαδιακός Χ.
Μονπελιέ, not goal goal. Τα ξεχνάμε κιόλα γιατί κοιτάμε κάτω. Είμαστε η Βαλένθια Σεβίλη over 2,5. Σεντετιέν Παρί Ζερμέν, άσο και goal goal. Σαμπτόρια Παλέρμο, goal goal. Λακορούνια Γρανάδα, άσο. Και Λίλ Μονακό, goal goal. Τέλος να σας δώσουμε και, και μία μπόμπα. Αφού τα κάνουμε που τα κάνουμε στην Ελλάδα. Πανθρακικός Λεβαδιακός ακριβές σκορ 2-2. Αξίζει το ρίσκο, είναι καλή απόδοση και εκεί πάνω τα έχουμε πει. Αυτοί δεν έχουν προβλήματα. Δεν έχουν τσίπα, δεν έχουν τίποτα, δεν τους νοιάζει. Φόρο παρτίδα, 2-2. 19 απόδοση στο στοίχημα. Καλή επιτυχία, ό,τι και να επιλέξετε. Σας τα έχουμε πει. Δεν ανάγκη να τα παίζετε όλα σε ένα δελτίο. Μπορεί να έχετε βρει και σε κάποιους αγώνες δικούς σας. Βάζετε για αυτούς που σας προτείνουμε. Ή μονά, διπλά, σε σύστημα. Όχι όλα σε ένα δελτίο. Άντε, καλή επιτυχία. Καλό στο κουβάνο. Όχι, ρε μαλάκα, σιγά. Σοβαρά. Κόφτε, πειράζει. Ναι, ωραία. Θα σκάνω μήνυση.